Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε δυναμικά, εδώ από το στούντιο της Euro Τηλεόρασης. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Ερίκο Πετιλόν, επιχειρηματίας τηλεπαρουσιαστής και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συνεργασία του Βασίλη Ρόκου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχές μου και τα συλληπιτήριά μου στους ανθρώπους που χάσαν τους δικούς τους και που περάσανε, τους γολγοθάδες που περάσανε έναν τεράστιο γολγοθά με τα καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Πέρα από αυτό, ευχαριστώ επίσης ότι είχατε στη καλή διάθεση να με καλέσετε. Χαρά μου. Πώς πήρατε την απόφαση, κύριε Πετιλό, να ασχοληθείτε με τα κοινά, γιατί είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνετε υποψήφιος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Ναι, πρώτον να πω ότι ζω μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο που θα πω είναι ότι, για να το γνωρίζει και ο κόσμος που μας βλέπει, δεν ξέρω ποιοι είναι οι κυρίες ή οι κύριοι που μας βλέπουν, ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στη Μητροπόλεως, οπότε έχω και εδώ ρίζες, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Παρ' όλα αυτά, ναι, ο λόγος που σχετίζομαι με την ομάδα της συνεργασίας για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι γιατί θέλω να είμαι βοηθητικός στον τομέα που γνωρίζω. Αυτά τα βασικά, αυτό το κομμάτι με κέρδισε βασικά ο Βασίλης ο Ρόκος. Με κέρδισε που παρατήρησα ότι πρώτον είναι ανεξάρτητος, δεν έχει πολιτικό χρώμα. Στην ομάδα αυτή υπάρχουν από όλες τις παρατάξεις, τις κοινωνικές, πολιτικές, συγγνώμη, και ανεξάρτητοι ακόμα. Μετά παρατήρησα στον Βασίλη, τον Ρόκο, ότι είναι φιλόζωος. Γιατί ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητό του και πηγαίνοντας σε ένα ραντεβού μάζεψε ένα αδέσποτο σκυλάκι. Και από ό,τι ξέρω δεν τα λέει αυτά, αυτό το ξέρω ότι δεν τα λέει, αλλά θα τα πω εγώ. Έχει και 70 αδέσποτα σκυλάκια σε κάποιο χώρο, εξωτερικό χώρο εννοείται, και τα φροντίζει. Οπότε ήταν έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης είναι 34 χρονών, αυτοδημιουργητός, με δικούς του πόρους οικονομικούς, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν εμπλέκονται μάλλον άλλοι άνθρωποι που βάζουν κάποια χρήματα, αλλάζει πάρα πολύ το τοπίο. Κάνουν εκείνη κουμάντο, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Οπότε όλα τα στοιχεία ήταν πολύ θετικά. Ο λόγος που σχετίζομαι με την Κεντρική Μακεδονία είναι ότι οι προσδοκίες μου είναι να είμαι βοηθητικός στον τομέα μου και στα πράγματα που γνωρίζω. Σαν τομεάρχης υποψήφιος σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον πρώτα θα κερδίσουμε αυτές τις εκλογές, έχει συζητηθεί να είμαι τομεάρχης στο γυναικείο κομμάτι για τις γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, για τα κέντρα απεξάρτησης, για τους αστέγους και για τα αδέσποτα. Για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ουσιαστικά. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Αυτό. Τι προβλήματα εντοπίζουμε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Κοιτάξτε, είναι πολλαπλά και δεν τα γνωρίζω όλα, γιατί θα σας πω ψέματα. Επιγραμματικά μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ας πούμε, ένα πολύ απλό, ίσως ακουστεί και, τι να το πω τώρα, το λιγότερο, ας πούμε, από πιθανόν πιο σοβαρές παραβλέψεις της απερχόμενης διοίκησης, είναι ο φωτισμός συλλοφόρους της Χαλκιδικής, που το βράδυ υπάρχει ένα φως μόνο και τα υπόλοιπα δεν λειτουργούν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Μετά θα μπορούσαν να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Μετά θα μπορούσαν η περιφέρεια, τουλάχιστον στο Δήμο Θεσσαλονίκης που κατεβαίνω, έχει πάρα πολλά κτίρια που είναι αυτή τη στιγμή ανεκμετάλλευτα.
που εκεί θα μπορούσε να γίνει μια δομή συγκεκριμένη. Παράδειγμα, εάν βγούμε, πρώτα Θεός, να δομήσουμε μια επιτροπή για τις γυναίκες που κακοποιούνται, ένα συγκεκριμένο χώρο να τις φιλοξενεί και να τις υποστηρίζει. Επίσης, το οικονομικό, το 60% των πολιτών στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον που είναι ο νομός που κατεβαίνω, το 60% βάσει polls και στατιστικές είναι προβληματισμένοι με το οικονομικό, εξάλλου με τι άλλο θα ήταν. Όλη η Ελλάδα είναι προβληματισμένη. Όσον αφορά τώρα την επιχειρηματικότητα και το επιχειρήν. Την επιχειρηματικότητα γενικότερα, δεν έχω αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα να συζητήσω. Ως επιχειρηματίας, πώς τα βλέπετε. Ως επιχειρηματίας, πώς τα βλέπω. Πρώτον, εάν πάμε, να σας πω αμέσως, γιατί είχα μια επιχείρηση, μια από τις αρκετές που είχα, είχα ένα σπα, ας πούμε, γυναίκιο, για γυναίκες, περιποίηση... Ινστιτούτο Αισθητικής. Ινστιτούτο Αισθητικής. Είχε μέσα και άλλα πράγματα, κομμωτήριο, νύχια. Κοιτάξτε, αν δεν αλλάξουν οι φόροι και δεν μειωθούν οι φόροι και τα λοιπά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανοίξει κάποιος ένα χώρο, είτε είναι ψιλικατζίδικο, είτε είναι σπα, είτε είναι νύχια. Mm-hmm. Πληρώνεις το κράτος, δεν σου μένει τίποτα. Και ξέρεις τι συμβαίνει συνήθως. Δεν πληρώνεις, ας πούμε, το ΙΚΑ ή την εφορία για να πληρώσεις το προσωπικό. Γιατί δεν βγαίνει. Είναι μαθηματικά αυτά που λέω. Αποδεδειγμένα. Αποδεδειγμένα μαθηματικά. Δεν βγαίνει μια επιχείρηση με πολύ με επιβάρυνση τεράστια στη φορολογία και με χαμηλούς μισθούς. Δεν βγαίνει. Ούτε οι συνεργάτες που δεν μου αρέσει να λέω υπάλληλοι, γιατί όλοι είμαστε μια ομάδα, έτσι, σε οτιδήποτε κάνουμε. Η ομάδα οποιασδήποτε επιχείρηση. Με τι θα ζήσει, με 780, ας πούμε, 780, αν δεν κάνω λάθος, πως είναι ο βασικός. Υπάρχουν σοβαρότερα θέμα για την επιχειρηματικότητα. Στη μεσαία τάξη εννοώ πάντα, που ανήκω σε αυτήν. Mm-hmm. Αυτό είναι, ας πούμε. Αναφερθήκατε προηγουμένως, κύριε Πετυλών, σε κακοποιημένες γυναίκες, σε αστέγους, σε κέντρα απεξάρτησης. Γιατί δεν υπάρχουν όλα αυτά στην περιφέρειά μας? Δεν υπάρχει μέρημνα? Ναι, πολύ καλό ερώτημα μου κάνετε. Θα σας πω κάτι, ας το βάλω από την αρχή. Κέντρα απεξάρτησης υπάρχουν. Πληρούν όμως τις προϋποθέσεις για να υπάρχουν? Έχουν επιτήρηση για να λειτουργούν? Όχι. Οπότε ο καθένας κάτω από το, αν θέλετε, τον τίτλο των ΜΚΟ, γιατί μόνο αυτό υπάρχει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που λέει, ναι, μπορείς να ανοίξεις ιδιωτικό κέντρο, όμως θα φορολογείσαι και κάποια άτομα που δεν έχουν τα χρήματα, μπορεί το κράτος να συμβάλλει να πάνε σε ένα κλειστό χώρο. Παράλληλα, ποιο θεραπευτικό μοντέλο χρησιμοποιεί το ΕΚΑ στο κέντρο? Ποιος το υποπτεύει? Ποια επιτροπή δίνει την άδεια στον ιδιώτη να ανοίξει με ένα κέντρο απεξάρτησης? Και επίσης και σε επίπεδο συμβούλου θεραπευτικού, ποιος τον ελέγχει, αν έχει και αυτές τις προϋποθέσεις? Να συμβουλέψει ποιον και πώς? Μάλιστα. Πιστέψτε με, συγγνώμη, είπε λίγο ναι, νεράκι. Ναι, βεβαίως. Πιστέψτε με. Εγώ, ναι, είμαι ικανός να οργανώσω μια επιτροπή. Ξέρω ανθρώπους που μπορώ να το κάνω. Εξάλλου, ο ίδιος έχω τεράστια εμπειρία σε κλειστά κέντρα απεξάρτησης. Έχω πάει σε αρκετά. Οπότε, είμαι ένας άνθρωπος έμπειρος, όπως ήμουν και άστεγος. Να πάμε και στους αστέγους. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ανεξέλεκτο είναι και υπάρχει λόγος για τα κέντρα απεξάρτησης. Mm-hmm. Εμπλέκεται το σύστημα το κρατικό με τους δικούς τους φορείς για το θέμα του εθισμού των ουσιών, που δεν θέλουν να υπάρχει νομοθεσία ιδιωτικών κέντρων. Για τα κονδύλια τα παίρνουν εκείνοι και τα κάνουν ό,τι θέλουν. Μάλιστα. Καταλάβατε. Mm-hmm.
Βεβαίως. Ωραία. Απάντησα λοιπόν αυτό. Μάλιστα. Εάν εκλεχθείτε, πού θα θέλατε να εστιάσετε? Στα πράγματα που γνωρίζω, λέτε. Ναι. Κοιτάξτε, παράλληλα θα πω, δεν θα πω έχει προτεραιότητα η γυναικεία κακοποίηση και έρχεται δεύτερο τα κέντρα απεξάρτησης ή τα αδέσποτα σκυλάκια που με ενδιαφέρει πολύ να τα κοιτάξουμε και να μπουν κάποια κονδύλια να τα φροντίσουμε αυτά και, να, και σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει επιτήρηση. Όποιος θέλει πάει και κάνει για να μαζεύει σκυλάκια. Αδέσποτα. Και τα παραπάνω κέντρα δεν τηρούν τις προϋποθέσεις να τα φροντίζουν όπως πρέπει. Οπότε ό,τι συζητάω είναι παράλληλο. Δεν μπορώ δηλαδή να βάλω το ένα πάνω από το άλλο. Δηλαδή εφόσον βγούμε και πάρω και αυτή τη θέση του τομεάρχη, θα φροντίσω στον τομέα που γνωρίζω και να είναι και τα τρία ας πούμε θέματα παράλληλα, να τρέξουν παράλληλα. Αναφερθήκατε προηγουμένως στα κέντρα απεξάρτησης και θα ήθελα να σταθούμε εκεί λίγο για να το συνδυάσουμε κάπως για να συζητήσουμε για την ενημέρωση, γιατί μας βλέπουν και νέοι άνθρωποι κτλ. Υπάρχει ενημέρωση κατά των ναρκωτικών για την αποφυγή τέτοιων άσχημων καταστάσεων? Κοιτάξτε, σε σχέση με την εποχή μου υπάρχει ενημέρωση. Τεράστια κιόλας. Βέβαια, κοιτώντας από μια έρευνα που έγινε και είχα την τιμή να συζητήσω διαπροσωπικά με τον Αντώνη τον Σρόιντερ κάποια στιγμή που ετοιμάζαμε μια συνεργασία, δηλαδή να μου πάρει μια συνέντευξη. Τι συμβαίνει τώρα? Ναι, μεν υπάρχει ενημέρωση, βεβαίως και υπάρχει. Όμως, οι άνθρωποι που είναι πρωτοεμφανιζόμενοι στη χρήση ουσιών, πάντα πιστεύουν ότι δεν θα πάθουν τα χειρότερα. Νομίζουν, γιατί αυτή είναι η φύση του εθισμού, ότι δεν θα συμβεί σε αυτούς, παράδειγμα, να περάσουν είτε φυλακές είτε ιδρύματα ή ακόμα το θάνατο. Θεωρούν ότι στις αρχές είναι ένα παιχνίδι το οποίο τους δίνει εφορία, όπως έλεγα λίγο πριν με τον Αντώνη τον Σρόιντερ, μου είπε ότι τα ελλείμματα δείχνουν μία ουσία, την κοκαίνη, σε πολύ υψηλό βαθμό, δηλαδή το χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Νούμερο είναι η ουσία που είναι σε κατανάλωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό γιατί αυτή η ουσία σου δίνει εφορία, ξεφεύγει στην πραγματικότητα και πάει λέγοντας. Αυτά τα έχω συζητήσει. Θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα στους τηλεθεατές μας? Κοιτάξτε, όσον αφορά τη χρήση ουσιών και όλα αυτά τα οποία λέμε. Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσαν οι ουσίες. Μια φορά και ένα καιρό δεν το έκανα έτσι. Το δοκίμασα, με κέρδισε, με γοήτευσε, πάρε το όπως θέλετε. Το μήνυμα που έχω να δώσω είναι ότι ο αραβόνας είναι γλυκός, η σχέση με αυτά αρχίζει και δυσκολεύει και όταν πρέπει να πάρεις διαζύγιο είναι σχεδόν αδύνατο. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία ρισκάρεις με τη ζωή σου. Όσο και αν νομίζεις ότι το τάδε ή τάδε μάλλον ουσία δεν θα σου κάνει μεγάλο κακό. Είναι το αντίθετο. Δυστυχώς ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι ουσίες σου σήμερα είναι με υπερβολή και γίνεται κατάχρηση σε αυτές. Εκτός και επίσης ότι, όχι εκτός, παράλληλα ήθελα να πω ότι οι ουσίες σου σήμερα είναι νοθευμένες με πολλά άλλα φάρμακα ή που μπορούν, ας πούμε, οι ουσίες που κυκλοφορούν να βλάψουν έναν οργανισμό σε τεράστιο, να πάθει κάποιος σταφυλόκοκο, ας πούμε. Ορίστε, χειροπιαστό παράδειγμα. Αυτό μπορεί να το πάθει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μία χρήση απλή και ξαφνικά να υπάρχει ένα μικρόβιο του σταφυλόκοκκου μέσα σε αυτό και να φύγει από τη ασφυξία στα πνευμόνια, να το χτυπήσει στα πνευμόνια. Λοιπόν, εγώ το θεωρώ ένα πάρα πολύ επικίνδυνο πείραμα και αυτό που έχω να πω, αν κάποιος ή κάποια κοπελίτσα, νέα παιδιά, το αποφύγουν χίλιες φορές καλύτερα. Χίλιες.
η κόλαση αυτών, ή μάλλον να το πω, η κόλαση της χρήσης ουσιών είναι πάρα πάρα πολύ άσχημη. Είναι σαφές το μήνυμά σας προς τα νέα παιδιά και τους τηλεθεατές μας. Και ξέρετε, είναι καλό από αναγνωρίσιμους ανθρώπους όπως είστε εσείς, κύριε Πετιλόν, με αυτή την πορεία που έχετε, να βγάζετε προς τα έξω και να επικοινωνείτε με τον κόσμο το πρόβλημα το οποίο είχατε κάποια στιγμή στη ζωή σας. Και να δίνετε και οδηγίες και σαφές μηνύματα ότι τα ναρκωτικά είναι μονόδρομος. Ναι, και ευχαριστώ για την παρατήρηση αυτή, μάλλον που παρατηρήσατε αυτό που είπα. Κοιτάξτε, αν μπορώ να είμαι βοηθητικός, που μου αρέσει να είμαι, θα ήθελα να πω ότι όσο και αν φαίνεται, ας πούμε, κάποιες ουσίες προβάλλονται μέσα από βίντεο κλιπ σε στυλ hip-hop, rap και τέτοια. Αναφέρεστε στη rap μουσική, ναι. Σαν πρότυπα, ας πούμε, ότι ξέρεις, φοράω αυτά τα ρούχα, κάνω χρήση αυτής της ουσίας. Ότι αυτή η ουσία είναι στη μόδα και αυτή η ουσία θα με κάνει κάποιον ή αυτή η ουσία θα μου δώσει δύναμη και θα νιώσω παντοδύναμος. Εάν κάποιος καταλάβει, εγώ το όρισα, ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα και η κατάληξη είναι θάνατος, ιδρύματα και φυλακές, γιατί αυτός είναι. Εύχομαι να μην περάσει μέσα από αυτό το μονοπάτι, γιατί δεν θα μπορέσει εύκολα να επιβιώσει. Ένα από τα τρία που προανέφερα θα του συμβούν. Θίξατε και ένα άλλο ζήτημα, βεβαίως, αυτό της μουσικής βιομηχανίας, κατά πόσο αυτά τα τραγούδια που ακούνε πλέον τα παιδάκια από 5-6 χρονών είναι σωστό. Δεν ξέρω ποιος ασχολείται με αυτά και αν είναι επιτρεπτό να ακούγονται σε τέτοιες ηλικίες τραγούδια που περιέχουν μέσα βομολογίες, τραγούδια που ουσιαστικά δεν είναι για τα μικρά παιδιά και δεν ξέρω πώς το επιτρέπουν να ακούγονται. Ναι, όχι, okay. Εγώ είμαι, τώρα τι γίνεται με τα τραγούδια αυτά στην ελληνική γλώσσα που είναι τραπ, ραπ, ξέρω, πες το πώς θες, και τα μηνύματα που περνάνε. Κάποια, όχι όλα, υπάρχουν και τραγούδια που είναι εντάξει, οκ. Okay. Κάποια που περνάνε το πρότυπο αυτό του τύπου λίγο γκάνγκστα ραπ, ας πούμε, γκάνγκστα τύπος, γκάνγκστερ, ας πούμε. Τα λέω λίγο αμερικάνικα γιατί είναι η πρώτη μου γλώσσα. Άχας, η Ελλάδα δεν είχε ποτέ γκάνγκστα. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ γκέτο, όπως ήταν η Αμερική. Η Ελλάδα δεν είχε τις συμμορίες που σκοτώναν ο ένας τον άλλο κάθε μέρα, όλη μέρα, με πτώματα στα πεζοδρόμια. Οπότε γιατί το λέω αυτό. Η υιοθέτηση είναι κάποιο μερίδιο της νεολαίας, όχι όλοι, μην παρεξηγηθώ. Αυτό το στυλ μουσικής, λέγοντας, πώς να το πω, τα τραγούδια μιλούσαν ακριβώς για όλα αυτά, τα χρήματα, τις ουσίες κτλ. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Μάλιστα. Κύριε Πετιλόν, τώρα σας βλέπουν οι τηλεθεατές μας. Γιατί να ψηφίσουν τον κύριο Ρίκο Πετιλόν στις αυτοδιοικητικές εκλογές? Κοιτάξτε, όπως έχω πει και σε μια άλλη συνέντευξη, καταρχάς δεν χρειάζεται να με ψηφίσει κανένας. Δεν υπάρχει πρέπει να με ψηφίσει κάποιος. Όχι. Αν με ενδιαφέρεται, που δεν είναι υποχρεωμένος κανένας και καμία δεσποινίδα ή κυρία να ενδιαφέρεται. Αλλά αυτοί που ενδιαφέρονται θα μπορούσαν να ρίξουν μια καλύτερη ματιά στις δυνατότητες που έχω να βοηθήσω. Στην ηλικία του Βασίλη του Ρόγκο, που είναι πολύ νέος, 34 χρονών και αυτοδημιουργητός και δεν βάζει τα δικά του χρήματα στην προσπάθεια αυτή. Και όσο αφορά εμένα, στην κρίση του καθένα, δηλαδή, εάν πιστεύουν ότι είμαι ικανός στον τομέα που προανάφερα να κάνω δύο πράγματα, εγώ θα χαρώ να ψηφίσουν. Αν δεν με ψηφίσουν, και πάλι δεν αλλάζει κάτι, καλά να είναι. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε και εύχομαι μια καλή σεζόν στη συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο τελείωσε η εκπομπή μας, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.